Μετά από απίστευτε καθυστερήσει χρόνων, καταβάλλονται από σήμερα 10 εκατομμύρια ευρώ στου δικαιούχου για παλωτριώσει που αφορούν στο φράγμα πλακιώτησα στη Μεσαρά. Αφορά 1.100 ακίνητα προπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ε, και με την απόφαση που έβγαλε ο Υπουργό, ο κ. Αβγενάκη, ε, μέχρι το τέλο του 2024 θα πρέπει να έχει γίνει και η έμφραξη του φράγματο που μα απασχολεί, μα ιδιαίτερα του Δήμου που βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή του φράγματο, δηλαδή το Δήμο Γόρτινα ή το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων προκειμένου κάποια στιγμή αυτό το έργο να παίρνει σάρκα και οστά. Με τα χρήματα αυτά ολοκληρώνεται η καταβολή των απαλωτριώσεων, υπόθεση που εκκρεμούσε περισσότερα από 8 χρόνια και αφορά 1.100 ακίνητα. Μετά από 8 χρόνια τα ταλαιπωρία των παραγωγών, των παραγωγών που πραγματικά θα δώσει μια πνοή, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την περιοχή της Μεσαράς, για την περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ήταν η προσωπική δέσμευση του Λευτέρη του Αυγενάκη, όταν πρωτοανέλαβε στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη πριν από τρει μήνε, τρει ή μισή μήνε περίπου. Η δέσμευση αυτή υλοποιείται σήμερα. Σήμερα πληρώνονται 10 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση με συνέπεια υλοποιεί τι δεσμεύσει τη. Μετά από 8 χρόνια ταλαιπωρία για του ιδιοκτήτε γη, προχωρήσαμε άμεσα τι διαδικασίε για την καταβολή των αποζημιώσεων στου δικαιούχου, οι οποίοι πληρώνονται από σήμερα. Παράλληλα, αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτική πηγή, εγχώρια ή ευρωπαϊκή, δημιουργούμε υποδομέ, φράγματα και αρδευτικά δίκτυα σε όλη την Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την κλιματική κρίση και δίνουμε έμφαση στο μίσον ζήτημα τη πολιτική νερού προ όφελο του πρωτογενού τομέα. Είναι ένα έργο, ένα έργο ανάσα που πραγματικά θα δώσει ζωντάνια σε μία περιοχή με τα 19 εκατομμύρια κυβικά νερό που θα χωρέσουν στο συγκεκριμένο με μεγάλη ποσότητα νερού που με αυτήν την κλιματική αλλαγή, με αυτές τις συνθήκε που επικρατούν στον τόπο μας, είναι απαραίτητα τέτοια έργα συγκράτηση επιφανειακών υδάτων προκειμένου να αρδεύουν οι αγρότες μας στην περιοχή. Το εμβληματικό αυτό έργο στην Ανατολική Μεσαρά μελετήθηκε πριν από 35 χρόνια. Δημοπρατήθηκε το 2008 ενώ οι εργασίες κατασκευής του ξεκίνησαν το 2011. Μετά από 12 χρόνια και με τη συμβολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξη και τη Περιφέρεια Κρήτη, το έργο ξεκίνησε και πάλι, έχοντα ω ορίζοντα ολοκλήρωση την 31η Δεκεμβρίου του 2024, οπότε τότε αναμένεται να μπει το νερό στα βλάκι. Να ξεραίνονται τα δέντρα, να ξεραίνονται τα φυτά, τα αμπέλια. Το έργο έπρεπε να έχει τελειώσει χτε. Εδώ ήταν η και η αμπέλια όλο ο Και τώρα έχει γίνει κρανιού τόπος. Έχει χρονίσει. Μιλάμε ότι από πριν το 1960 έχει ξεκινήσει η κατασκευή. Ε, το γεφύρι της Σάρτας τους πήρε λιγότερα χρόνια. Το φράγμα πλακιώτησα θα συμβάλλει καθοριστικά στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής καθώς αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες σάρδευσης 37.000 στρεμάτων. Επόμενο στίχημα είναι η εξασφάλιση χρηματοδότηση ύψου 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή αρδευτικών δικτύων. Εναπομένει λοιπόν να δούμε πώ θα βρούμε και τα δίκτυα, τα αρδευτικά δίκτυα, τα χρήματα των αρδευτικών δικτύων που ήδη έχει συζητηθεί με το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη.